Αγαπημένε πρέσβη, για πες μου πώς διάβασες με το μάτι το δικό σου τα γεγονότα με διαδία. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι είμαι προσωπικά πολύ ευχαριστημένος με την εξέλιξη αυτή. Έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει αν έγινε έστω και με καθυστέρηση και αν έγινε ακόμη και λίγο από καραμπόλα άλλων εξελίξεων, όπως η γνωστή συμφωνία AUKUS, γιατί οπωσδήποτε άκουσα ότι ορισμένοι νομίζουν ότι το θέμα, το μόνο θέμα ήταν η τιμή των φρεγατών και οι καλύτεροι όροι που επετεύχθησαν, και είναι αλήθεια ότι επετεύχθησαν καλύτεροι όροι, αλλά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Υπήρχε μεγάλη αντίρρηση από πλευράς αμερικανικής στο να υπογραφεί μια συμφωνία με συνδρομή αμυντική, με ρήτρα αμυντικής συνδρομής, γιατί αυτό ήταν κάτι καινούργιο στο ΝΑΤΟ. Και επειδή είναι καχύποπτη η Αμερικανία από καιρό, από τον καιρό του Ντεγκόλ, για τη Γαλλία, βλέπουν τη Γαλλία με ένα καχύποπτο τρόπο ότι θα αντιστρατεύεται το ΝΑΤΟ με την πολιτική της που υποστηρίζει την αυτονομία, την στρατηγική της Ευρώπης, γιατί έχουν ένα φόβο οι Αμερικανοί για το θέμα αυτό. Γιατί φοβούνται ότι η αυτονόμηση της Ευρώπης μπορεί να καταλήξει σε διάζευξη των ατλαντικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε τίποτα οι Αμερικανοί, γιατί πιστεύουν ότι αν αυτονομήσει η Ευρώπη, πιθανό να μπει σε πειρασμό να συνεργαστεί στρατηγικά με τη Ρωσία, και ένας από τους στόχους που επιδιώκουν σταθερά είναι να μην επιτρέψουν ακριβώς αυτή τη στρατηγική συνεργασία, γιατί τη βλέπουν σαν γεωπολιτική απειλή. Και τώρα με την επιφύλαξη που έχουν και τη δυσπιστία προς τη Γερμανία, γιατί είναι αντίθετη ακριβώς για τους λόγους που ανέφερα με τον αγωγό Nord Stream 2, όπως επίσης και με την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε η Γερμανία επί προεδρίας της λίγο πριν λήξει η προεδρία της, εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Δηλαδή βλέπουν και για τους δύο αυτούς λόγους με μεγάλη δυσπιστία την Γερμανία οι Αμερικανοί. Οπότε τίθεται το θέμα τώρα με τη Γαλλία. Δεν θα ήθελα με κανένα τρόπο, ως αποτέλεσμα της οργής που αισθάνθηκε η Γαλλία μετά από τις εξελίξεις στην Αυστραλία, να πάρει πρωτοβουλίες που θα την απομάκρυναν από την συνεργασία με την Αμερική. Θα ήθελε η αμερικανική πλευρά να ενισχύσει αντιθέτως τη συνεργασία με την Γαλλία, και υπάρχει η βάση ακόμη και στο θέμα του ΝΑΤΟ, γιατί ήδη από τον καιρό του Σαρκοζή έχουν γίνει δύο μεγάλα βήματα τα οποία άλλαξαν σημαντικά την πολιτική της Γαλλίας έναντι του ΝΑΤΟ. Πρώτον, επανέφερε τη Γαλλία στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, από την οποία την είχε απομακρύνει ο Ντεγκόλ το 1965, και κατά δεύτερο λόγο εισήγαγε τη θεωρία των δύο πυλώνων, δηλαδή το ΝΑΤΟ να αναμορφωθεί, να ανασυγκροτηθεί πάνω στη βάση δύο ισοτίμων πυλώνων, ενός αμερικανικού και ενός ευρωπαϊκού. Οπότε η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία θα ενταχθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ με τη μορφή αυτή. Άρα είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτό που έγινε, γιατί δεν το ήθελε τόσο πολύ, αλλά αναγκάστηκε από τα γεγονότα η αμερικανική πλευρά να δώσει την ευλογία της και να επιταχύνει τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί ήθελε στη συνολική της στρατηγική να δώσει ένα ρόλο σημαντικό στη Γαλλία, στη Μεσόγειο, και κατά δεύτερο λόγο να εμποδίσει μια εξέλιξη στην Ευρώπη που δυσάρεστη, που θα ενίσχυε τη Γερμανία και τάσεις αυτονομίας στην Ευρώπη που θα είχαν την έννοια και στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία.
Άρα για αυτούς τους λόγους τα γεγονότα βοήθησαν και η τύχη εστρατήγησε κάλλιον, όπως έλεγε και ο Ξενοφών, ούτως ώστε αυτό που ήθελε η Ελλάδα να μην έχει απέναντί της την Αμερική και να το πάρει με τη συνένεση της Αμερικής. Η Αμερική την καθησυχάζει το γεγονός ότι δεν παραχωρεί την Ελλάδα στη Γαλλία, γιατί ήδη ενισχύει την παρουσία της με τόσες βάσεις και με την νέα αμυντική σχέση την οποία θέλει και πενταετή τώρα και με ενισχυμένη παρουσία. Άρα βλέπει μια συνεργασία και μια συμπληρωματικότητα στην εξέλιξη αυτή. Οπότε η Ελλάδα με τη συμφωνία αυτή, πρώτο την αγορά των υπερσυγχρόνων όπλων που καλύπτουν το θέμα της επιδιωκόμενης αποτροπής από την Ελλάδα και της ανασυγκρότησης του ναυτικού της, δεν μπορεί η Ελλάδα στη θέση που βρίσκεται και ως ναυτική δύναμη, θαλάσσια δύναμη, να μην έχει ένα ναυτικό αξιολόγου. Και πιστεύω πως με τις επιλογές αυτές, να πούμε παρεπιπτόντως ένα μπράβο στους αρχηγούς του ναυτικού, σε όλους τους αξιωματικούς που εργάστηκαν και έκαναν και επέμειναν στις σωστές επιλογές, γιατί να μην ήταν το αποφασιστικό στοιχείο, αλλά συνέβαλε προς την απόφαση που πάρθηκε. Περικλή, ναι. Για να είμαστε και έντιμοι, και ένα μεγάλο μπράβο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Συμφωνώ και πλειοδοτώ. Τον Παναγιωτόπουλο. Πράγματι, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και εξέφρασε χαμηλούς τη λαϊκή τόνους, θέληση. Χαμηλούς τόνους, αποφασιστικότητα, πουθενά προβολή και δούλευε νυχθημερών στο συγκεκριμένο στόχο. Πράγματι είναι έφρασε πέρας ένα θέμα με κατά πολύ καλό τρόπο, και αυτό το οποίο έγινε αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα. Αυτό που γράφαμε και θυμάσαι Ανδρέα, είχαμε πάρει και πρωτοβουλία για μια διακήρυξη προσωπικότητων, γιατί ακριβώς ανησυχούσε όλος ο κόσμος, όχι μόνο εμείς, για το ενδεχόμενο να επιβληθεί στην Ελλάδα η επιλογή των αμερικανικών φρεγατών, οι οποίες δεν είναι κατάλληλες, και έχοντας υπόψη μας και την σταθερή πολιτική του παρελθόντος της αμερικανικής πλευράς, να μην θέλει να δώσει στρατηγικού επίπεδου όπλα στην Ελλάδα, για να μην έχει στρατηγική αυτονομία η Ελλάδα και να είναι κατά έναν τρόπο ελεγχόμενες οι αντιδράσεις της έναντι της Τουρκίας, και να μην διαταραχθούν οι υποτιθέμενες ισορροπίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Οπότε αυτό, το γεγονός ότι παρεμβαίνει ο γαλλικός παράγων, υπερβαίνει αυτά τα προβλήματα και δίνει και αυτό την ρήτρα της συνδρομής, της αμυντικής συνδρομής, μερικοί προσπαθούν να το σχετικοποιήσουν ή ας πούμε αμφιβάλλουν, ή είναι λογικές και αμφιβολίες, αλλά θα πρέπει να, εγώ τη διάβασα πολύ προσεκτικά τη συμφωνία, είναι ικανοποιητική, δεν μπορούσε να πάει πιο πέρα ούτε να είναι πολύ πιο λεπτομερής. Νομίζω ότι είναι ικανοποιητική και σαφώς δίνει στην Ελλάδα τη ρήτρα αμυντικής συνδρομής, αλλά αυτό ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η άμυνα κάθε χώρας πρώτα απ' όλα είναι υπόθεση δική της, και μετά η συνδρομή είναι συνδρομή, δεν είναι υποκατάστατο της άμυνας από την ενδιαφερόμενη χώρα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν είναι καινούριο από τη γαλλική πλευρά η προσφορά αυτή της αμυντικής συνδρομής, ακόμη και για χώρα του ΝΑΤΟ, έναντι ακόμη και χώρας του ΝΑΤΟ. Όταν ήρθε ο Ντεγκόλ το 1963 στην Ελλάδα, είχε προτείνει στον Καραμαλή να αναλάβει η Γαλλία την άμυνα, με ρήτρα αμυντικής συνδρομής, την άμυνα της Ελλάδος ακόμη και έναντι της Τουρκίας, και να στείλει και γαλλικές δυνάμεις στην Ελλάδα.
Αυτά δεν βγήκανε πολύ στη δημοσιότητα και ήταν και αυτό ένας λόγος που χάλασαν οι σχέσεις μεταξύ Αναχτώρων και Καραμαλή, γιατί ακριβώς άρχισαν τα Ανάχτωρα να υποψιάζονται το Καραμαλή ότι πήγαινε να παίξει πολιτική De Gaulle. Αυτά έχουν γνωστοποιηθεί από άλλες πηγές και μέσα από στενούς συνεργάτες του Καραμαλή. Είναι γεγονός ότι πράγματι έγινε αυτή η πρόταση από πλευράς De Gaulle, σε συνδυασμό με την πρόταση για συμμετοχή στην εκστρατεία για ανεξάρτητη Ευρώπη, αλλά βεβαίως η κατάσταση που επικρατούσε τότε στην Ελλάδα και ιδίως η άποψη των Αναχτώρων που ήταν εντελώς προσκολλημένα στο Λονδίνο και στο ΝΑΤΟ, δεν ήθελα με κανένα τρόπο να συζητήσουν τέτοιες ιδέες. Αλλά το αναφέρω απλώς για να δείξω ότι η γαλλική πλευρά έκανε και παλαιότερα τέτοιου είδους πρόταση στην Ελλάδα. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση με τον Σοφοκλήδο Βενιζέλο και τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο Σοφοκλήδος Βενιζέλος είχε ισχυρότατους δεσμούς με τη Γαλλία. Ναι. Αυτή η πρώτα δεν πήρε σάρκα και οστά από την κυβέρνηση του Γεώργιου Παπανδρέου. Δεν πήρε σάρκα και οστά, γιατί ήτανε τα ξέρετε, την εξουσία την έδιναν τα Ανάχτωρα και ευνόησαν στην περίπτωση αυτή και την άνοδο τότε της Ενώσεως Κέντρου, μετά την διάδειξη των σχέσεων με τον Καραμαλή. Άρα δεν υπήρχε θέμα να συνεχιστεί μια πολιτική με την οποία ήταν αντίθετα τα Ανάχτωρα. Και δεν ξέρω πόσο ενήμερος ήταν τότε και ο Γιώργος Παπανδρέου, γιατί ήδη ο Σοφοκλής Βενιζέλος είχε αποδημήσει εις κύριον προηγουμένως. Οπότε ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είμαι βέβαιος ότι γνώριζε όλα αυτά τα τεκτενόμενα, γιατί και ο Καραμαλής δεν τους είχε δώσει δημοσιότητα, φοβούμενος τις πολιτικές συνέπειες ακριβώς. Αυτά είναι ιστορία. Αυτά είναι ιστορία, ήταν σε ένα άλλο πλαίσιο. Πολύ χρήσιμη ιστορία. Αλλά γιατί είναι μια πληροφορία η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. Ομολογώ δεν την είχαμε και εμείς. Ναι, δεν είναι πολύ γνωστή, αλλά είναι γεγονός ότι τότε όταν είχε αρχίσει ο De Gaulle να δημοσιοποιεί τις απόψεις του και τις ιδέες του για την ανεξάρτητη Ευρώπη, την ενωμένη και ανεξάρτητη Ευρώπη, είχε ακριβώς προτείνει αυτές τις είχε κάνει αυτή την πρόταση στον Καραμαλή για να τον πείσει ότι θα μπορούσε να υπάρχει και υποκατάστατη η λύση για το θέμα του ΝΑΤΟ και το θέμα της άμυνας της Ελλάδος εναντί της Τουρκίας. Αν είχαν παραλάβει τα F-35, θα είχε πάρει τροπή πολύ άσχημη η αδράνεια των προηγουμένων χρόνων στα εξοπλιστικά. Γιατί φανταστείτε σε πόσο δύσκολη θέση θα ήταν σήμερα η ελληνική αεροπορία εάν, ας πούμε, οι Τούρκοι είχαν παραλάβει τα F-35. Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθεί αυτή η αδράνεια των προηγούμενων χρόνων, η οποία έδωσε μια πραγματική ευκαιρία στην τουρκική πλευρά να ανατρέψει τους συσχετισμούς δυνάμεων και να ονειρευτεί ότι θα μπορούσε να πάρει ό,τι θέλει. Δηλαδή, αν δει κανείς αυτές τις φαντασιοκοπίες για την γαλάζια πατρίδα, θα μπορούσε να μην είναι καθόλου φαντασιοκοπίες εάν στηρίζονταν από την αναγκαία στρατιωτική δύναμη. Και γι' αυτό το λόγο αυτό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος προσωπικά για την εξέλιξη αυτή, γιατί είχα την αγωνία του συσχετισμού δυνάμεων και στο ναυτικό. Η αεροπορία είχε ενισχυθεί με τα Ραφάλ, αλλά το ναυτικό οπωσδήποτε είχε ανάγκη από ταχύτατη ενίσχυση και νομίζω ότι είναι μία λύση και η μίξη μεταξύ Μπελάρα και Γκοβίν μας δίνει μία σωστή ισορροπία και επίσης η ταχύτητα με την οποία θα παραδοθούν. Το θέμα τώρα, ένα άλλο πράγμα ένα άλλο πράγμα που με απασχολεί είναι ότι πρέπει να διαφυλάξουμε και να
να αξιοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία που έχει τεράστια σημασία και για τα εξοπλιστικά και την άμυνα και για την Ευρώπη και την πρωτοπορία στην οποία μπήκε μαζί με τη Γαλλία η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την αμυντική διάσταση, την ευρωπαϊκή και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωπολιτικής, και από την άλλη είναι την αναβάθμιση τη γεωπολιτική της Ελλάδος, όχι μόνο σε σχέση με την Ευρώπη αλλά σε σχέση με ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, Πεζικό Κόλπο κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε και να προωθήσουμε τις απαραίτητες πολιτικές που στηρίζουν αυτή την υψηλή πολιτική και να προσέξουμε πολύ το εσωτερικό μας εδώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση ακόμα. Πιστεύεις ότι αυτή η συμφωνία αναβαθμίζει τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Ασφαλέστατα, γιατί η Ελλάδα πολλαπλασιάζει την εικόνα της και την ισχύ της μέσα από αυτή τη συμμαχία. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να είναι μια αδύνατη Ελλάδα απειλούμενη από την Τουρκία και είναι άλλο πράγμα να έχεις μια Ελλάδα σύμμαχο μια ισχυρή δυνάμεως που είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη και είναι κυρίαρχη στη Μεσόγειο. Ας μην πω κυρίαρχη, αλλά είναι η μεγαλύτερη δύναμη ναυτική στη Μεσόγειο, και από την άλλη είναι αυτή η οποία πρωτοπορεί για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής διαστάσεως. Άρα οπωσδήποτε οι σύμμαχοί μας θέλουν την Ελλάδα πιο ισχυρή, γιατί γίνονται μέσα από αυτή τη σχέση και ήδη πιο ασφαλείς. Κάτι που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι είχαμε μια άτυπη τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη και ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πελεκάνος, δήλωσε προς το γεύμα ανάμεσα στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτέρες, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Τουρκοκύπριο, τον Ερσίν Τατάρ, προχθές τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Γκουτέρες είπε ότι θα διορίσει ειδικό απεσταλμένο και εξήγησε και τους λόγους γιατί να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος, που ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σχετίζονται με το γεγονός ότι στα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει αυτό να έχει λόγο. Και συνεχίζοντας, ο κύριος Πελεκάνος μας ενημερώνει πως παρόλο που ο Τατάρ αρχικά έφερε ενστάσεις στον διορισμό ειδικού απεσταλμένου, στην εξέλιξη της συζητήσεως απεδέχθη τον διορισμό και υπήρξε κατάληξη και συνεφωνήθη να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος. Αυτό για μένα είναι δικαιολογημένη ανησυχία. Πολύ δικαιολογημένη. Και όταν εγώ μίλησα να προσέξουμε το εσωτερικό μας μέτωπο, η πρώτη σκέψη μου ήταν στην Κύπρο. Υπάρχουν δυνάμεις, η Μεγάλη Βρετανία παράδειγμα, την αναφέρω πρώτη γιατί αναβαθμίστηκε μέσα από την τριμερή AUKUS της Αυστραλίας, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν είναι ευχαριστημένη για τον πρώτο ρόλο που παίρνει στη Μεσόγειο η Γαλλία με τις ευλογίες τις αμερικανικές. Και είναι βέβαιο, είδαμε προχθές, δεν είναι τυχαίο ίσως, βγήκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Αγγλικού Στρατού και έκανε δηλώσεις για τις βάσεις στην Κύπρο, ότι θα ενισχυθούν και ότι θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο για την προβολή της Βρετανικής ισχύως στην περιοχή και της Βρετανικής επιρροής κατά τις επόμενες δεκαετίες. Είναι σαφές ότι η Βρετανία θέλει μία ψευτολύση στο Κυπριακό με την οποία θα καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι η δεδομένη πολιτική, το είπαμε και αρκετές φορές το γιατί. Το γιατί είναι η Αγγλία δεν θέλει μια Κύπρο η οποία να έχει πραγματική ανεξαρτησία και κυριαρχία. Βλέπει τη σημερινή Κύπρο η οποία είναι η μη κατεχόμενη, αλλά επειδή ακριβώς είναι κυρίαρχο κράτος, έστω και μισό αναγνωρίζεται διεθνώς και είναι κυρίαρχο ανεξάρτητο κράτος, μπορεί και κάνει συμμαχίες με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μπορεί να κάνει το εθνικό δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου με την Ελλάδα. Και η
Αγγλία λέει, αν ας πούμε τώρα έχει αυτή τη δυνατότητα η Κύπρος, επισκιάζεται ο ρόλος των βάσεων μου. Ποια αξία θα έχουν οι βάσεις αν εδώ μπορούν να έρθουν και να εγκαταστούν οι Γάλλοι, οι Ισραηλινοί, η Ελλάδα να κάνει ναυτική και αεροπορική βάση. Άρα επισκιάζεται ο ρόλος των βάσεων. Γι' αυτό το λόγο, επειδή και για άλλους λόγους θέλει και επιδιώκει στρατηγικές σχέσεις με την Άγκυρα, τώρα που είναι και εκτός Ευρώπης πολύ περισσότερο, γιατί τη θεωρεί η περιφερειακή δύναμη με την οποία έχει, θέλει να, να έχει στρατηγικές σχέσεις, επιδιώκει μαζί με την Άγκυρα να βρει δίθεν μία λύση. Ποια λύση είναι? Δύο κρατώ στην ουσία, την οποία θα παρουσιάσουν ως δύο σε συσκευασία ενός, μια συνομοσπονδία την οποία θα ονομάσουν Ομοσπονδία. Και εδώ τώρα, ενώ είναι ξεκάθαρος ο Τατάρ, και βεβαίως ο Τατάρ έχει κάθε λόγο να θέλει το διορισμό εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέως, γιατί θέλει τη συνέχιση της διαδικασίας, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι εγώ δεν συζητώ πάνω στη βάση που συζητούσαμε τόσο καιρό. Σας το λέω ξεκάθαρα ότι συζητάμε για δύο κράτη. Άρα από τη στιγμή που το λέει ξεκάθαρα δύο κράτη, ότι θέλει δύο κράτη, τότε τι συζητάμε? Γιατί, κύριε Αναστασιάδη, πας και συμφωνείς να συνεχιστεί η διαδικασία για να βρεθεί λύση? Είναι αυτή η πρόταση των Βρετανών, η οποία λέει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις και θα βρούμε μια μέση λύση η οποία θα συμβιβάζει τις δύο απόψεις. Τι θα συμβιβάζει? Και θα κάνουμε, λέει, μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης. Τι μέτρα? Μέτρα με τα οποία στην ουσία θα διολιστήσουμε προς την de facto αναγνώριση δύο ισοτίμων κρατών. Άρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση στην Κύπρο και είναι μια τορπίλη, γιατί τώρα οι συμφωνίες μπορούμε να κάνουμε με τη Γαλλία, αλλά όταν δεν ελέγχουμε το εσωτερικό μέτωπο, μπορεί να μας έρθουν τορπίλες μέσα από το εσωτερικό μας μέτωπο. Εάν δηλαδή τώρα καταφέρουν να καταλύσουν την κυπριακή δημοκρατία, γιατί ας πούμε οι ανάξιες ηγεσίες των κυπριακών κομμάτων αποδεχθούν τέτοιου είδους σκευωρίες ως δίθεν λύση, αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα είναι δύσκολα. Και αυτά δεν αφήνουν χρόνο ούτε στην ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει αυτή την πολιτική, ότι δίθεν η Κύπρος αποφασίζει και εμείς μένουμε μακριά και βλέπουμε την καταστροφή της Κύπρου από μακριά. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, θα πρέπει να φωνάξει διακριτικά. Δεν είπαμε ότι θα βγούμε με το βούκινο να φωνάζουμε. Θα πρέπει να φωνάξει διακριτικά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός. Αλλά πώς θα το φωνάξει όταν πάει και φέρνει και διορίζει Πρωθυπουργό για την πολιτική προστασία άνθρωπο ο οποίος είναι, ήρθε και σε ρήξη με τον ίδιο τον πρόεδρο και έχει απόψεις, αυτές τις απόψεις για λύση δίθεν του Κυπριακού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να τελειώνει με όλους αυτούς τους δίθεν συμβούλους που έχουν αυτές τις απόψεις και στο πνεύμα των νέων αυτών εξελίξεων να καλέσει τον Κύπριο πρόεδρο εδώ διακριτικά και να συζητήσουν και να ορίσουν μια κοινή γραμμή και να χαράξουν κόκκινες γραμμές. Δεν είναι δυνατόν από τη στιγμή που ο Σιντατάρ και ο Ερντογάν λέει εγώ θέλω δύο κράτη, συζητάμε. Συνεχίζουμε να συζητάμε. Τι συζητάμε δηλαδή? Γιατί στην ουσία θέτουμε τα Ηνωμένα Έθνη σε θέση αναγνωρίσεως, de facto θα αναγνωρίσουν δύο ισότιμα κράτη. Ήθελα να σας ρωτήσω ένα πράγμα. Οι Τουρκοκύπριοι συμφωνούν με το Τατάρ. Στους Τουρκοκύπριους δεν τους λείπει ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη? Αφού τους τη δώσαμε πριν λυθεί το Κυπριακό, γιατί να τους λείπει, αγαπητή Ανδρέα? Τα όλα τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη τους τα δώσαμε πριν λυθεί το Κυπριακό. Με την πολιτική του Ακέλ για δίθεν προσέγγιση με τους Τουρκοκυπρίους, τους τα δώσαμε. Τους δώσαμε διαβατήρια, τους δώσαμε ταυτότητες, τους δίνουμε περίθαλψη, τους δίνουμε ελευθεροεπικοινωνία. Ενώ αυτά έπρεπε να είναι ακριβώς το δώρο από τη συνεργασία τους για μια σωστή λύση του Κυπριακού.
όχι να τους τα δίνουμε, ποιο κίνητρο έχουν δηλαδή, τι περισσότερο θα πάρουν δηλαδή όταν λυθεί το Κυπριακό. Είναι σαφές ότι αυτό πρόκειται για μέγιστο στρατηγικό λάθος από την ελληνική πλευρά. Είναι μια πολιτική ιδεολειπτική από την πλευρά του ΑΚΕΛ που έγινε σταδιακά δεκτή και από την ηγεσία του Δυσί, του κόμματος της δεξιάς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν ουσιαστικό κίνητρο. Αυτό που θα έπαιρναν τα πήραν προκαταβολικά χωρίς να λυθεί το Κυπριακό. Και κατά δεύτερο λόγο, οι Τουρκοκύπροι, υπάρχει μια μερίδα Τουρκοκυπριών που δεν είναι καθόλου ευτυχής με αυτή την κατάσταση. Αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Τουρκοκύπροι ήδη είναι μειοψηφία στα κατεχόμενα σε σχέση με τους επίκους που έχει κουβαλήσει στην Κύπρο η Άγκυρα. Άρα το να νομίζουμε ότι μπορούμε να επιδιώξουμε λύση Κυπριακού αξιοποιώντας τον παράγοντα Τουρκοκύπρι είναι λάθος, είναι αυταπάτη. Γιατί εδώ τώρα φαινόταν ότι ο Ακιτζή θα κέρδιζε τις εκλογές των Τουρκοκυπρίων, που είχε απόψεις πιο υποφερτές τέλος πάντων και πιο αποδεκτές για την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι θα κάνουμε διζωνική. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι λύση και η διζωνική ομοσπονδία, γιατί θα οδηγήσει στην ίδια κατάσταση. Όταν είναι διζωνική, διζωνική σημαίνει στην ουσία δύο κράτη με σύνορα. Άρα στην περίπτωση αυτή θα καταλήξει και αυτό σε ισότητα κυριαρχίας. Άρα είναι, για μένα δεν είναι λύση η ριζονική και την απορρίπτω. Αλλά ακόμα και ο Ακιντζή που είχε αυτές τις ιδέες δεν εξελέγει, γιατί παρενέβει δυναμικά από την Άγκυρα ο Ερντογάν και υπεστήριξε ένα νεοφερμένο νεόκοπο τον Τατάρ, ο οποίος δεν είχε καμία προβολή ούτε είχε μεγάλες πιθανότητες να εκλεγεί. Εξελέγει ως εκλεκτός της Τουρκίας και με την υποστήριξη, την ενεργό υποστήριξη της Άγκυρας. Οπότε για μένα η λύση, για να καταλήγουμε και σε ένα συμπέρασμα, όπως είναι τα πράγματα, και αυτό είναι όταν παρακολουθήσει κανείς την ιστορία του Κυπριακού από το 74-75-77 που ήταν ακόμη ζωντανός ο Μακάριος, είχαμε το ίδιο πρόβλημα, ότι δεν πρέπει να συζητάμε και να επιτρέψουμε να μετατραπούν οι διακοινωτικές συζητήσεις σε μακροπρόθεσμη τουρκική στρατηγική. Γιατί αυτό δουλεύει εναντίον της ελληνικής πλευράς. Και αυτό έγινε. Από τότε δηλαδή το λέγανε και ο Μακάριος το είχε διακηρύξει και είπε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Γιατί στην πραγματικότητα όχι μόνο παγιώνονται με κοροϊδεύοντας οι Τούρκοι ότι δίθεν θα κάνουμε αύριο και μεθαύριο κάτι, παγιώνουν τα τετελεσμένα γεγονότα, αλλά ναι, μετατρέπουν και το Κυπριακό σε διακοινωτικό θέμα, λοιπόν, όχι θέμα εισβολής. Ναι, εκείνο το οποίο άκουσα, ότι στην Κύπρο αυτή τη συμφωνία με τη Γαλλία την υπεδέχθησαν με μεγάλη ικανοποίηση. Αυτό είναι αλήθεια για τον κόσμο, γιατί και οι δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η μεγάλη πλειοψηφία του λαού απορρίπτει ακόμα και τη διζωνική ομοσπονδία, όχι απλώς τα δύο κράτη. Οι ηγεσίες παίζουν αυτό το παιχνίδι και δυστυχώς είναι μεγάλη η επιρροή της αγγλικής πλευράς, γιατί έχουμε έκλειψη της ελληνικής επιρροής στην Κύπρο. Γι' αυτό το λόγο η αποστασιοποίηση δεν είναι πολιτική, θα πρέπει να είναι παρούσα δυναμικά η Ελλάδα. Και τώρα έχει άλλα φτερά με τα οποία να πετάξει στην Κύπρο, να είναι παρούσα στην Κύπρο και να βοηθήσει ούτως ώστε να σταθεροποιήσουμε ένα εσωτερικό μέτωπο, το οποίο να είναι να ξαναβρει σιγά σιγά μια αγωνιστικότητα και μια ρεαλιστική προοπτική. Εγώ θέλω να κλείσω την κουβέντα μας λέγοντας δύο πράγματα. Ότι αυτή η εξέλιξη μέσα στην Ευρώπη, αυτή η εξέλιξη μέσα στο ΝΑΤΟ, όλα αυτά τη Βρετανία την οδηγούν σε ένα περιθώριο. Και είναι μία από τις λίγες φορές που η βρετανική προβλεπτικότητα θα την αναγκάσει να κάνει μεγάλες αλλαγές πλεύσεως. Γιατί είναι έξω από το παιχνίδι της Ευρώπης, αλλά είναι έξω και από την αποφασισμένη Ευρώπη να βρει τη δύναμή της. Αυτό το τελευταίο
οι Βρετανοί στον εαυτό τους δεν θα το συγχωρέσουν ποτέ.